Την παρένεση να μεταφερθούμε νοερό στη Βηθλεέμ για να προσκυνήσουμε τον Άρχοντα της Ειρήνης δίνει προς όλους τους πιστούς ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Κομωτίνης και Μαρονίας κύριος Παντελεήμων στο χριστουγεννιάτικο του μήνυμα. Αγαπητοί αδελφοί, η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Ετοιμάστηκε και πάλι η Βηθλεέμ και το σπήλαιο καλοποιήστηκε για να υποδεχθεί τον Θεόν σαν ήπιον σπαργανωμένο μέσα στη φάτνη των αλόγων. Βλέπουμε να προβάλλει στους ουρανούς το ασυνήθιστο αστέρι που θα οδηγήσει τους μάγους στο Χριστό. Επίσης βλέπουμε και τους ποιμένες της Γαλιλαίας να αφήνουν τα πίμνιά τους και να σπέβδουν στο θεοδέγμον σπήλαιο και να δουν και εκείνοι με τον δικό τους τρόπο το θείο γεγονός. Αυτό το γεγονός αποτελεί την αρχή και το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Εμείς λοιπόν ας μεταφερθούμε νοερό στη Βηθλεέμ και ας προσκυνήσουμε μαζί τους τον Άρχοντα της Ειρήνης. Ο Θεός κατεβαίνει από τους ουρανούς και έρχεται στη γη κοντά μας. Αφήνει τα ουράνια και έρχεται στην πονεμένη ζωή μας. Άραγε για ποιον λόγο, σε ποιον κόσμο, σε αυτόν που είναι τα βάσανα πλημμύρα. Την απάντηση μας την δίνει το Ευαγγέλιο που λέει ότι έρχεται για να σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιόν αυτού. Έτσι λοιπόν ο Θεός βλέποντας την εικόνα που παρουσίαζε ο κόσμος αποφασίζει να σοπάσουν οι θρήνοι στον κόσμο, να βαλσαμωθούν οι πληγές της ανθρώπινης ψυχής και ξαφνικά μια νύχτα σε μια ταπεινή φάτνη γεννιέται και λαμβάνει σάρκα από την σάρκα μας. Ο Ιησούς περιφρονών μια κοινωνία πλουσίων, αμαρτίας και τυραννίας, ανοίγει τα βρεφικά του μάτια στο σκοτάδι ενός σπηλαίου, ώστε σε όλη την επίγεια δράση του να αγωνιστεί να διαλύσει το σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής. Το θείο βρέφος στη ζωή του δεν θα γνωρίσει στιγμή αναπαύσεως. Αδιάκοπα θα διδάσκει, θα θαυματουργεί και θα ελεεί. Από όπου θα περνά το θεϊκό του βλέμμα, θα σκορπά την χαρά και την ευλογία. Σε αρρώστους που δεν θα έχουν γιατρικό θα χαρίζει την υγεία. Θα ανασταίνει τους νεκρούς, θα ελέγχει την αδικία και θα σκορπά παντού τη δικαιοσύνη. Θα ανοίξει τις κλεισμένες θύρες του παραδείσου και θα διδάξει πως η αγάπη ανεβαίνει στους ουρανούς ενώ το μίσος καταστρέφει. Αυτό λοιπόν το θείο βρέφος στέλνει ο Θεός για να λιγοστεύσει τη λύπη, για να πονέσει εκείνο και να πάψουμε να υποφέρουμε εμείς. Ποια ευγνωμοσύνη να του προσφέρουμε εμείς για όλα αυτά? Η καλύτερη εκδήλωση της ευγνωμοσύνης μας είναι να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας ώστε να τον δεχθούμε επαξίως. Στην εφετινή επανάληψη της Μητροπόλεως των Εορτών ας τον υποδεχθούμε με την αγνότητα και με την καθαρή μας καρδιά. Ας απομακρύνουμε κάθε παράνομη και αμαρτωλή επιθυμία που λεκιάζει κάθε τι ωραίο και υψηλό. Και ας σταθούμε μακριά από κάθε πάθος έχθρας και μίσους που καταστρέφουν κάθε τι ευγενικό που μπορεί να γεννηθεί. Έτσι λοιπόν καταλήγει στο μήνυμά του ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Κομωτινής, ας αφήσουμε το φως της θεότητας να ξεχυθεί σπάταλα στη ζωή μας και ας μην μείνουμε αμέτωχοι στη μεταξύ μας αγάπη και κοινωνία. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, αυτή η μεγάλη εορτή μας δίνει τη δυνατότητα να εισπνεύσουμε το οξυγόνο της λύτρωσης που διώχνει την οσμή του θανάτου και φέρνει το άρωμα, την οσμή και την ευωδία της ζωής. Ας αφήσουμε λοιπόν το φως της θεότητος να ξεχυθεί σπάταλα στη ζωή μας και ας μην μείνουμε αμέτωχοι στην θεία φιλανθρωπία και στη μεταξύ μας αγάπη και κοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλους σας, καλή καρπο εύχομαι το επιθύρες νέων έτος 2017.